Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μετά από το τροχαίο ατύχημα η Αρετή και ο Στάθης ναι μεν έρχονται ξανά κοντά, τα προβλήματα όμως ξεκινούν. Ο Στάθης καταραίει και υποφέρει από τις τύψεις του μετά το ατύχημα που είχε η Αρετή. Κατηγορεί τον εαυτό του και έτσι αποφασίζει να χωρίσει την Ιουλία και να σταθεί δίπλα στη γυναίκα του. Μετά από μια μεγάλη συζήτηση, η Αρετή τον συγχωρεί, θέτοντας τους όρους της. Ο Στάθης ανακουφισμένος που του δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, προετοιμάζεται να μπει στον ρόλο του καλού συζύγου. Βέβαια η μπόρα δεν αργεί να ξεσπάσει. Παρόλο που ο Στάθης δείχνει το τρυφερό του πρόσωπο, η Αρετή επιμένει να είναι καχύποπτη, η πίεση που του ασκεί είναι τεράστια, τον ελέγχει για το παραμικρό δεν τον αφήνει να κυκλοφορεί μόνος, του ψάχνει τις κλήσεις στο κινητό. Το ύφος της είναι απότομο και ειρωνικό, το γυαλί έχει πλέον σπάσει και για τους δύο. Ο Στάθης βασανίζεται και συνειδητοποιεί πως δεν θα μπορέσουν να γίνουν όλα όπως παλιά. Σε μια στιγμή αδυναμίας, λυγίζει και τηλεφωνεί στην Ιουλία, επιστρέφοντας τα παλιά. Η Αρετή δεν αλλάζει συμπεριφορά, δεν μαλακώνει. Βρίσκεται σε ένα πυρικό καροτσάκι και κατηγορεί τους Βρετάκους κάθε μέρα για το κακό που την βρήκε. Ο γάμος της παραμένει διαλυμένος, παρά την επανένωση. Θα καταφέρουν να μείνουν μαζί, ή το οριστικό τους τέλος πλησιάζει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.